Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός είναι ο καθόν και ο ζωής χορηγός, ηθέ και σκήνωσεν εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη, δίδε σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών. Ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Save, O Lord, your people and bless your inheritance, granting victory to the faithful over the enemy, and by your cross protecting your commonwealth. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You who were lifted on the cross voluntarily, O Christ our God, bestow your tender compassions upon your new community to which you gave your name. Cause our faithful emperors to be glad in your power, granting them the victories against their adversaries. And for an ally, Lord, may they have you. Peace is their armor, the trophy invincible. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστη τιμή παρήδησε καθήτες και εσείς ημών πανέμπτε Θεοτόκε. Στήριξον θα δόξουν πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλεό σου, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του νεσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπη ημών ελπιδοφόρου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ούτε λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομοσιο και τζόπιο και αδιαίρετο του Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επλήθην τις ανεθλίποντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδια Κύριε αντιλήπτωρ μου ή δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρου σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος συντελείψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε με ομοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς με ματέως. Οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και από των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος συντελείψετέ μου. Ο Lord, do not rebuke me in your wrath nor chasten me in your anger. For your errors are fixed in me, and your hand rests on me. There is no healing in my flesh because of your wrath. There is no peace in my bones because of my sins. For my transgressions rise up over my head like a heavy burden. They are heavy on me. My wounds grow foul and fester because of my folly. I suffer misery and am utterly bowed down. I go all the day long with a sad face, for my loins are filled with mockeries. And there is no healing in my flesh. I am afflicted and greatly humbled. I roar because of the groaning of my heart. O Lord, all my desire is before you, and my groaning is not hidden from you. My heart is troubled, my strength fails me, and the light of my eyes, even this, is not with me. My friends and neighbors draw near and stand against me, and my near of kin stand far off, and those who seek my soul use violence, and those who seek evil for me speak folly. And they meditate on deceit all the day long. But I, like a deaf man, do not hear. I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear and who has no reproofs in his mouth. For in you, O Lord, I hope. You will hear, O Lord, my God. For I said, let not my enemies rejoice over me. For when my foot was shaken, they boasted against me. For I am ready for wounds, and my pain is continually with me.
For I will declare my transgression, and I will be anxious about my sin. But my enemies live and are become stronger than I, and those who hate me unjustly are multiplied. Those who repaid me evil for good slandered me because I pursue righteousness, and they threw away my love as though it were a stinking corpse. Do not forsake me, O Lord, O my God. Do not depart from me. Give heed to help me, O Lord, of my salvation. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξη μου εν γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν του Αγίου όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου περζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν του ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγλιάσους εν έσου το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρησε μελέτων εισέ. Ό,τι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτήρων σου καλιάσου, με κολλήθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίζεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνήνων αυτό, ότι είναι φράγκος του μαραλούν τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων Ισαίου, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του πτυργού σου γαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, όπισο σου, αμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα. Και ενυχτή εναντίον σου εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην μετά το καταπενό των Ισλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι εκαθεύδοντε εν τάφο, ονού και μνηστησέτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθε εντόμε εν λάκο, κατ' οτάτων σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επέγγει επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού εθεντόμε ευδέλεγμα οι αυτοί, παρεδόθεν και ο και ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχία σε και έκραξε προ η κύριο όλη την ημέρα αντί επέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε τέτοις εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γεπελελισμένη. Κι εγώ προς η Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κνεότητός μου, ψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήρθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. O Lord God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my supplication, O Lord. Bless the Lord, O my soul, and everything within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his rewards, who is merciful to all your transgressions, who heals all your diseases, who redeems your life from corruption, who crowns you with mercy and compassion, who satisfies your desire with good things, and your youth is renewed like the eagles. The Lord shows mercy and judgment to all who are wronged. He made known his ways to Moses, the things he willed to the sons of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to anger and abounding in mercy. He will not become angry to the end, nor will he be wrathful forever. He did not deal with us according to our sins, nor reward us according to our transgressions. For according to the height of heaven from earth, so the Lord reigns in mercy over those who fear him. As far as the east is from the west, so he removes our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how he formed us. He remembered we are dust. As for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes through it, and it shall not remain, and it shall no longer know its place. But the mercy of the Lord is from age to age upon those who fear him, and his righteousness upon children's children, to such as keep his covenant and remember his commandments to do them. The Lord prepared his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, all you his angels, mighty in strength, who do his word, so as to hear the voice of his words. Bless the Lord, all you his hosts, his ministers, who do his will. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την ιδέησήν μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών.
ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ζωή νεκρούς αιώνος και εκηδίασαν επ' με το πνεύμα μου, μήτερα άρθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Δία πέτασε προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλπει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί του ελαιό σου, την ψήλπισα γνώρισον με κύριο δόνιν πορεύση μου, την προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη ΥΙ, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αρθόν διηγήσει με γη ευθεία, είναι και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξουλαθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα στο στρίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Answer me in your righteousness, O Lord, do not enter into judgment with your servant. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθε εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελεήσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελεήσον. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελεήσον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτο και δε μεταπίστωσε ευλαβίας και φόβου Θεού, σιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρα των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αρχιεπισκόπου μου ελπιδοφόρου του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For our country, for the president and for all in public service, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For the holy and great church of Christ, for our sacred archdiocese, for this city and for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and then to the ages of ages. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. God is the Lord, and he revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το όνομα του Κύριου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. And this came about from the Lord, and it is wonderful in our eyes. God is the Lord, and he revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τίδια εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητος σου Κύριε, φυλάτων εν ειρήνη τους βασιλείς και την πόλην σου, πρεσβείες της Θεοτόκου και σώσον ημάς. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You became a pillar of patience. You became a pillar of patience, O devout one, emulating the forefathers, Job in his sufferings and Joseph in his temptations.
And the manner of the body, lest though you were still in body, O devout Father Simeon, intercede with Christ our God to save our souls. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, λιμήν και προστασία του γένους των ανθρώπων, εξούγαρε σαρκώθη ο λυτρωτής του κόσμου, μόνη γαρ υπάρχεις μήτυρ και Παρθένος, αεί ευλογημένη και δε δοξασμένη, πρέσβευε Χριστό το Θεό ειρήνην δωρήσαστε πάσιτι οικουμένη. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Οδησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο καιρούς καρποφόρους και οι αιτούς ουρανόθεν παρέχον της επίγης και νυν προσδεχόμενος τας αιτήσεις των δούλων σου, από πάσης λύτρωσε ανάγκη στην πόλη σου, η κτιρμή και γάρ σου εις πάντα τα έργα σου, όθεν τας εισόδους ευλογούν και εξόδους, τα έργα κατεύθυνων εφημάς των χειρών ημών, και πτεσμάτων την άφεσιν, δώρησε ημίν ο Θεός, σιγαρ εξου κόντων τα σύμπαντα, ως δυνατός εις το είναι παρήγαγες. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. O provider of seasons producing fruit, and of rains from the heavens for those on earth, accept now the fervent prayers that your servants present to you, and deliver your city from every necessity, and may your tender mercies be lavished on all your works. Therefore we entreat you, bless our comings and goings, guiding aright the works of your hands for your benefit, O our God, and bestow on us forgiveness of our every offense, for you are the one who brought the universe from non-existence into being as the one who can. Εγκρατεία των βίων σου κατεκόσμησας και νεκρώσας το σώμα σου εξυφάνισας του εχθρού τας προσβολάς, Πάτερ μακάριε, και μετέστης προς Θεόν εις την αιώνιον ζωήν, ως άξιος κληρονόμος, διό μη παύση πρεσβεύων ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Callista, you entered martyrdom's arena with faith, and with your two brothers you confessed and bravely proclaimed that Christ is indeed our God. Raised as you were to love him, you became instrumental in making them into spiritual vessels of Christ's church. And therefore, O holy martyr, you joined them in the life on high. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ταχύδεξε δέσποινα τας ηκεσίας ημών
και ταύτας προς Άγαγε το Σωείο και Θεό, Κυρία Πανάχραντε, λύσοντας περιστάσεις των εισέ προστρεχόντων, σκέδασοντας εν έδρας και τα θράση Παρθένε, τον ίνεφο πλυζωμένων κατά των δούλων σου. O spiritual lambs, 40 virgins and martyrs, through martyrdom you came to the Lamb and the Shepherd. When you had finished the race, and like Paul you had kept the faith, therefore on this day we magnify Christ our Savior, as we joyfully observe and worthily honor your all-holy memory. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως Δεσπότη του Παντός και Χορηγό των Αγαθών, Συ προσπίπτωμεν πιστός αναβώντες εκτενός, υπό της εις ευσπλαχνίας, Σωτήρ και τες ευχές της τεκούσισε, και πάντων των αΐ ευαρεστούντων σοι, ενί αυτών ευπρόσδεκτον προσάξε σοι, ως αγαθός καταξίωσον, τους εν ουσίες δυσιτιμώντας και πιστός εδοξάζοντας. Λέγετος εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. You the haters of Zion, be put to shame by the Lord, for like thatch in fire you will be completely dried up. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ύψούτε λαμπρύνετε τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Both now and forever and unto the ages of ages, amen. From the Holy Spirit to the streams of grace well forth they irrigate everything created, so that life be engendered. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού. Great is our Lord and great is His strength. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθός ψαλμός το Θεό ημών ειδυνθεί εν εσείς. Μεγάς ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, let everything that breathes praise the Lord, εν εσάτω πνοή. Πάσα τον Κύριο. Και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Wisdom, arise, Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ή μη ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ή μη ο Υιός, και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε άπε μου, ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γαρ ζυγός μου Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. The reading is from the Gospel according to Matthew. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said to his disciples, "All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Glory to you, O Lord. Glory to you. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλλευσουν το ρωμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσουν και αμαρτίμαι ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και του πνευρών ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείς σε μημήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε πριν είσμε και περχαίων ολευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον με τον έλτσα πεμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνευματικημονικό στηριξών. Με διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαλύτερα εσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία ενώ το κάνω όλα καυτώματα και επιδικήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένων ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθρον Κύριε την ευδοκία σου των Σιών και οικοτιμηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφανά και όλα καυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Ναι, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τες του σου πρεσβοσίου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, at the intercession of the Theotokos, O Lord of mercy, blot out my many offenses. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημα μου, ο εν σοφία τα πάντα δημιουργήσας προαιώνιε λόγια του Πατρός και την σύμπασαν κτήσιν
Πάντο δυνάμω σου λόγο συστησάμενος ευλόγησον των στεφάνων του εν ιαυτού της Χριστότητος σου και τα σαιρέσεις κατάβαλε διά της Θεοτόκου ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Save, O Lord, your people, and bless your inheritance. Grant, look upon your world with mercy and compassion. Raise the Orthodox Christians in glory and send down upon us your rich mercies. Through the intercessions of your most pure Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable and glorious prophet and forerunner John the Baptist, the holy, glorious, and praiseworthy apostles of our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, Athanasius, Cyril, and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, Nicholas, Bishop of Myra, Spiridon, Bishop of Trimithus, Nectarius of Pentapolis, the Wonder Workers, the Holy Glorious Great Martyrs, George the Victorious, Demetrios the Myrrh Streamer, Theodore the Tyron, and Theodore the General, Minas the Wonder Worker, and Fanurios, the Holy Higher Martyrs, Charalambos and Eleftherios, the Holy Glorious and Victorious Martyrs, the Glorious Great Martyr and All Laudable Ephemia, the Holy and Glorious Martyrs Thecla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Fotini, Marina, Paraskevi, and Irene, of our Holy God-bearing Fathers, of the Holy and Righteous Ancestors of God, Joachim and Anna, of our devout and God-bearing Father Simeon the Stylite, whose memory we celebrate today, and of all your saints, we beseech you, only merciful Lord, hear us sinners who pray to you, and have mercy on us. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Και εκ τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εἰσύ τον Παναγίο και αγαθό χριζοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. You, the Creator and the Lord of the ages, O God of all, truly transcending all essence, we earnestly entreat that you will bless the year and, O tender loving Lord, in your infinite mercy, only Master, save us all who worship and serve you. O our Redeemer, and who cry with fear, for all your servants make fruitful the coming year. O God, to God who made all things in ineffable wisdom, and who preserves all things by his omnific might, we offer our heartfelt praise with reverence, and with trembling we implore him to grant fruitfulness to the earth, today, on the beginning of the year, and to deliver us from every hardship and from enemies, seen and unseen, as we cry out in these good times, for all your servants make fruitful the coming year. Τα άνω ζητών της κάτω συναπτώμενος και άρμα πυρός και των στήλων εργασάμενος, δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων γέγονας όσιε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών. Του Σιμεών των άμεμπτων βίων, ποια γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ, προς έπαινον εξηγήσαστε, όμως υμνείς ο Θεούς Σοφία, τα του ήρωος άθλα και τους αγώνας, του εν τη γείος φωστήρος φανέντος της πάση βρωτής, και μεγάλος τη καρτηρία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος, συν τούτης γάρ ψάλων απαύστος Χριστό, πρεσβεύων ου πάβει υπερπάντων ημών. Τη πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της Ινδίκτου, ήτη του νέου έτους. On the first day of this month is the beginning of the Indiction, the new ecclesiastical year.
Τι αυτή η μέρα μνήμην ποιούμεν του γενομένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των μιασινών και μνήμην του γενομένου εμπρισμού. On this day we commemorate the miracle done by the Holy Theotokos in the monastery of Miasine, and we also commemorate the fire that took place. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Στυλίτου. On this day we also commemorate our devout Father Simeon the Stylite. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευανθίας και οικίμησης Ιησού του Ναβί. On this day we also commemorate devout Saint Martha, mother of Saint Simeon, and devout Saint Evanthia, and also the repose of Joshua, son of Nun. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων Παρθένων και Ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. On this day we also commemorate the 40 holy women martyrs, virgins and ascetics, and also their teacher, the deacon Amon. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. On this day we also commemorate the holy martyrs and siblings, Ευόδους, Καλίστα and Hermogenes. Ο όσιος μελέτιος ο νέος, ο εν το όρι μιουπόλεος ασκήσας εν ειρήνη τελείουται. Devout Saint Meletios the New, who lived as an ascetic on the mountain of Miupolis, died in peace. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας κατά το 1680 έτη, ξήφι τελείουται. The Holy Neomartyr Αγγελής, who witnessed in Constantinople in the year 1680, died by the sword. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. By their holy intercessions, O God, have mercy on us. Amen. No. Σταυρών χαράξασμος εις επευθείας ράβδο την ερυθράν διέται με το Ισραήλ πεζεύσαντι την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμαση κροτήσας ίνωσεν επεύρους διαγράψα στο αίτη των όπλων διό Χριστό ασωμέν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. The rod of Aaron is seen as typifying the mystery, for it budded, and thus was the priest selected. Now in the church that was barren once, the cross of Christ, like a tree, has blossomed forth as power and a firm support. I have heard the report, O Lord, of your incarnation, which is a mystery. I considered your astounding works, and I glorified your divinity. Ο τρεις μακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτο και νοξύλο απατήσας το ενσίδελεας της Θεό το προσπαγέντη σαρκή το παρέχοντι την ειρήνην τες ψυχές ημών.
the belly of the sea beast, the prophet Jonah prayed with his arms extended crosswise. Thus he clearly prefigured the saving passion of Christ. When after 3 days he emerged, he was depicting the supernal resurrection from the dead of Christ God, who was physically nailed to the cross, and by his third day arising, he illumined the universe. Εκνον προσταγμα τυραννου δισεβους, λαους εκλονισε, πνεων απειλης και δυσφημίας θεοστίγους. Όμως τρεις παιδάς σου και δημάτωσε θυμός θηριώδη σου πυρβρώμιον, αλλαντιχούντι δροσοβόλο πνεύματι πυρίσινόντες έψαλον. Ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ευλογείτε παιδες της Τριάδος εις αριθμή δημιουργών Πατέρα Θεών. Υμνείτε των συγκαταβάντα λόγων και το πυρ εις δρόσων μεταπίσαντα, και υπερυψούτε το πάση ζωήν παρέχον πνεύμα Παναγίων εις τους αιώνα. Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. For he has regarded the lowly state of his maidservant, for behold, henceforth all generations will call me blessed, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts, greater in honor than the cherubim,
and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, cause you do we magnify. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαφέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των κερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Τελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούμι στην Ελέους, καθεδάλισε προς πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνωνε. Μυστικός η Θεοτόκε παράδεισος, Άγιε οργήτος βλαστήσας α Χριστόν, η φούτο του σταυρού ζωή φόρων εν γη πεφυτούργητε δέντρων. Διούν ειν υψουμένου προσκυνούντες αυτών σε And again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For all the powers of heaven praise you and give you glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Θεόν και Κύριε, τρεις υποστάτε φύσεις, απρόσιτε αίδιε, άκτιστε και των όλων, δημιουργέ παντοκράτορ, σι προσπίπτωμεν πάντες, και σε καθηκετεύομεν το παρόν έτος τούτος αγαθός. Ευλογήσας φύλατεν ειρήνη τους βασιλείς και άπαντα των λαών σου ικτήρμο. You splendid life of virtual luminary has shone forth, and with the rays of miracles thoroughly has illumined all of the earth, O devout one, for by a pillar as on a ladder you went up to God, were the ultimate object of all desire,
truly is, and since then you have been praying. O blessed Father Simeon, for us who pay you honor. Δημιουργός και πρίτανης, πάσης κτίσεως πέλων, καιρούς και χρόνους θέμενος, εν της η εξουσία των ενιαυσίων κύκλων, ευλογίες ικτήρμων, Χριστότητος στεφάνωσον, εν ειρήνη φυλάτων σου των λαών, αυλαβία ποιμάντων δισοπούμεν, πρεσβείες της στεκούσισε και των θείων Αγγέλων. τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, προαιώνιε λόγε του Πατρός, ο εν μορφή Θεού υπάρχων και συστησάμενος την κτίσιν εκ του μειόντος, εις το είναι και καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον των στεφάνων του εν ιαυτού της Χριστότητος σου, δωρούμενος ειρήνην τες εκκλησίες σου, νίκα στο πίστοτατο βασίλη, εφορίαν τε τη γη και ημίν το μέγα έλεος. Praise him with the sound of trumpet.
Praise him with the harp and lyre. Your kingdom, O Christ God, is a kingdom of all the ages, and your dominion is from generation to generation. You made all things in wisdom, fixing both times and seasons. Therefore, we thank you for all and in all, and we shout to you, bless the crown of the year with your goodness, and grant that without condemnation we may call out to you, glory to you, Lord. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, επορίε σου ο Θεός, επορίε σου μεγάλε και θαυμάστε, διότι σοικονομία σου την δυναστείαν μεγαλεινούμεν, ότι φως εκ φώτος επεδίμησας εις ταλέπορον κόσμον σου, και την πρώτην ανήλεσαραν του παλαιού Άδαμ, ως ευδόκησας λόγε και ημίν εν σοφία καιρούς και χρόνους υπαίθου, του δοξάζειν την παντουργικήν σου αγαθότητα, Κύριε, δόξα σοι. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals, let everything that breathes praise the Lord. When you had established the world by your passion, O Lord, then those who were weak were girded with strength, and women fought like men against that malevolent tyrant. They reversed the defeat of Mother Eve and again attained the Garden of Eden. To your glory, O Christ, who were born of a woman and have saved the human race. Glory to the Father and to
even higher. With virtues he built a house in the sky, and floating along with the heavenly hosts, he became a dwelling place of Christ, our God and the Savior of our souls. Sophia, συστήσαμεν ως τα σύμπαντα λόγια Χριστέ, ο Θεός, ο καιρούς και χρόνους τον δε πιστόν βασιλέα εν τη δύναμη σου εφράνων διδού αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς.
ότις ημώνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθεί είναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παρά είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος,
Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους, εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του εν αυτού της Χριστότητος σου, Κύριε, φυλάτων εν ειρήνη τους βασιλείς και την πόλην σου, πρεσβείες της Θεοτόκου και σώσον ημάν. Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και δε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε υπέρ του Αρχιεπισκόπου μεν ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. For our country, for the President and for all in public service, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For the holy and great Church of Christ, for our sacred archdiocese, for this city and for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, for our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, and the essential workers, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you. Belong all glory, honor, and worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύθη εν βουλή ασεβών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
His will is in the law of the Lord. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελεήσω. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελεήσω. Της Παναγίας ακράοντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. In you, O Lord, I hope, may I not be ashamed forever. Save us, O Son of God, who are wondrous in the saints. We sing to you, Alleluia. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, είσαι κρυψάς της φοβουμένης. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Love the Lord, all you His saints. Save us, O Son of God, who are wondrous in the saints. We sing to you, Alleluia. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Only begotten Son and Logos of God, being immortal, you condescended for our salvation to take flesh from the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, and without change became man. Christ our God, you were crucified and conquered death by death. Being one of the Holy Trinity, glorified with the Father and with the Holy Spirit, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you, O God, are good and love mankind, and to you do we offer glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. It is fitting to sing a hymn to you in Zion, O God, and a vow shall be rendered to you in Jerusalem. O fashioner of all creation, who made seasons and years by your own authority, bless the crown of the year with your goodness, O Lord, and preserve our rulers and your city in peace. At the intercessions of the Theotokos, and save us. Επισκέψω την γην και μέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλούτησε αυτήν. Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως και καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θεμένος, ευλόγησον τον Στέφανον του εν αυτού της Χριστότητος σου, Κύριε,
φυλάττων εν ειρήνη τους βασιλείς και την πόλη σου, πρεσβείες της Θεοτόκου και σώσον ημάς. Wisdom, arise. Sophia, ορθή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. O fashioner of all creation, who made seasons and years by your own authority, bless the crown of the year with your goodness, O Lord, and preserve our rulers and your city in peace at the intercessions of the Theotokos and save us. Και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, λιμήν και προστασία του γένους των ανθρώπων, εξούγαρε σαρκώθη ο λυτρωτής του κόσμου, μόνη γαρ υπάρχεις Μήτυρ και Παρθένος, αη ευλογημένη και δεδοξασμένη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, ειρήνην δωρήσαστε πάση τη οικουμένη. You became a pillar of patience, O devout one, emulating the forefathers, Job in his sufferings and Joseph in his temptations. And the manner of the bodiless, though you were still in body, O devout Father Simeon, intercede with Christ our God to save our souls. Μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πίνετο, η πηγή τη ζωή Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι. You, the Creator and the Lord of the ages, O God of all, truly transcending ill essence, we earnestly entreat that you will bless the year, and, O tender, loving Lord, in your infinite mercy, only Master, save us all who worship and serve you, O our Redeemer, and who cry with fear for all your servants, make fruitful the coming year. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you, our God, are holy, and to you do we offer up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Agios o Theos, Agios ischiros, Agios athanatos, eleison ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Sing it with power, δύναμις. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πρόσχομαι. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού, ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος. Σοφία. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τέκνον Τιμόθε, παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιείς θεδεήσεις προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερπάντων ανθρώπων, υπερβασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Τούτο γαρκαλών και αποδεκτών ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων το μαρτύριον και ρίσιδης. Ισώ ετέθην εγώ Κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, που ψεύδομαι, διδάσκαλος εθνών, εν πίστη και αληθεία. Let us be attentive. The reading is from Paul's first letter to Timothy. Wisdom, let us be attentive. Timothy, my son, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for kings, and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceful and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and man, that man, Jesus Christ, who gave himself as a ransom for all, the testimony to which was born at the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle. I'm telling the truth, I'm not lying. A teacher of the Gentiles, in faith and in truth. Ειρήνηση. Wisdom, arise. Sophia, orthi, ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου.
ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, και εισήλθε κατά το Υιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύκτας το βιβλίον, εύρε των τόπων ου ειν γεγραμμένων, Πνεύμα Κυρίου επέμε, ου ένεκεν έχρισέ με, ευγκαλίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εκμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσιν, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίο να πολλούς το υπερέτη εκάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ίσα να ταινίζονται σ' αυτό. Ήρξα το δε λέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν της οσύν ημών. Και πάντες εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. The reading is from the Gospel according to Luke. Let us be attentive. At that time, Jesus came to Nazareth where he had been brought up. And he went to the synagogue as his custom was on the Sabbath day. And he stood up to read, and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." And all spoke well of him and wondered at the gracious word, which proceeded out of his mouth. Glory to you. Ascribe glory to you, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Let us who mystically represent the cherubim and who sing the thrice holy hymn to the life-creating Trinity, now lay aside every worldly care so that we may receive the King of all, who is invisibly escorted by the angelic hosts. Alleluia. Ita. Yeah.
Κυρία. Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember all of you in his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Complete our prayer to the Lord. Kyrie eleison. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace.
μας αντελίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Grant this, O Lord. Άγγελων ειρηνής, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αματιών και των διπλημμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Καλά και συμφέροντα δεσποιχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Even so, accept from us, sinners, our supplication, and bring it to your holy altar of sacrifice. Enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices for your own, for our own sins and the failings of your people. Deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may be well-pleasing to you, and that good grace, the good spirit of your grace may rest upon us and upon these gifts presented and upon all your people. The mercy is of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and into the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση, peace be to you. And with your spirit. Αγαπήσομεν αλλήλους, ειν ανομονία ομολογήσομεν. Let us love one another, that with oneness of mind we may confess. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωριστόν, Father, Son, and Holy Spirit, Trinity, one in essence and Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν, the doors, in wisdom, let us be attentive. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets in one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Let us stand aright, let us stand in awe, let us be attentive that we may present the holy offering in peace. Stomen kalos, stomen metaphorum, proskomen din agian anaforan, in irini prosferi. Eleon irinis, thysian eneseo. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Let us lift up our hearts, ανώσκομεν τας καρδιάς. Έχομεν προς τον Κύριο. Let us give thanks to the Lord. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξίων και και το μόνο σου Υιό και το Πανεύτερο σου του Αγίου υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατεξίου σας και της υπαρεστήκες χιλιάδες αρχιαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξ απτέρυγα παλιώματα μετάσεις απ' το ρωτάμ. Singing the triumphal hymn, exclaiming, proclaiming and saying, τον επινίκιον ύμνον άδοντα, πόντα και κραγότα και λέγοντα. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσάνα εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσάνα. This is my body, which is broken for you for the remission of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after partaking of the supper, he took the cup, saying, Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εχινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
of your own we offer to you in all and for all. Τασάεκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου ο Θεός ημών. We praise you. We εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Άη Παρθένου Μαρίας. Αξιώνεστην ως αληθώς μακαρίς μίσητε Κύριε του Αρχιεπισκόπη μου ελπιδοφόρου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίας την ειρήνη σώνη, έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελεήσον. Και ον εκαστός κατά διάνοια ανέχει και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. Μίστη Κύριε πλέον ότι μπορούν τον δώσουν καμνόντων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μίστη Κύριε των εμπεκαλοφορούν και καλλιεργούντων εν τη Αγία Σου Εκκλησία και μεμνημένων του πενπινίτων και επιπάνω στη μα τα ελέη Σου εξ Απόστηλων.
Και δώσει μην εν ενιστόμεντη και μία καρδιά δοξάζει και ανημήν του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, for the precious gifts you presented and consecrated, let us pray to the Lord. That our God who loves mankind and having accepted them at his holy and celestial mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Καθεξίωσιν ημάς μεταλαβήν των επανουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφησης ιερέας και πνευματικής τραπέζης μετά καθαρού συνειδότος, εις άφους νεματιών, εις συγχώρησουν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα. And grant us, Master, with boldness and without condemnation, to dare call you the heavenly God, Father, and to say, Pater imon, o en tis ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Peace be with all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To τη πλέωση σύμπλασον, τη οδηπορούση συνόδευσαν, του νοσούντα ιάσε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητό εσύ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και ίσου αιώνα των αιώνων. Στο αγιάσι μας, ο άνορ του πατρίς συγκαθήμινος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσεν την καρδιά σου χειρή μετά δούνε ημίν του αγράντου σώματος σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό. Πρόσομαι, let us be attentive. The holy gifts for the holy people of God. Τ' Άγια της Αγής. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. One is holy, one is Lord Jesus Christ, to the glory Father. Amen.
δόξισον τον Στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε. Αλληλούια. Bless the crown of the year, O Lord, with your goodness. Alleluia. Don't
Τις Χριστό. Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With the fear of God, faith and love, draw near. Hallelujah.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθεία, διαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή χάρη μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε σε Δέσποτα Φιλάνδρου Βαρία των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβου σου, τους πάντας φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της εν δόξη Θεοτόκου και έπαιθενο Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us go forth in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to your civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. To you do we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Blessed be the name of the Lord from this time forth and unto the ages. Το όνομα Κυρίου esteemed Bartholomew, by God's mercy, Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch, to the plenitude of the Church, grace, peace, and mercy from the Maker of all creation, our Lord God and Savior, Jesus Christ. Esteemed brethren and beloved children in the Lord, the Feast of the Indiction, the solemn day of prayers for the natural environment, finds once again humanity confronted with intense weather conditions due to mounting climate change, with devastating floods and fires across the globe, as well as the coronavirus pandemic and its socioeconomic consequences. The fact that the restrictive measures in transportation and the limits imposed on industrial production have resulted in a reduction of pollutants and emissions offered an additional valuable lesson on global interconnection and on the interdependence of all dimensions of life. Moreover, it has been also revealed anew that the Ecumenical Patriarchate's ecological initiatives, which comprise an extension of the Church's theology and liturgical tradition, correspond with scientific findings and with experts' recommendations calling for multifaceted mobilization in order to protect the integrity of the natural environment. We thus pray for the swift overcoming
of the consequences of the health crisis and for the illumination from above of governments throughout the world, so that they do not return to or persist upon economism, to those principles of organization of the economic life, of production and consumption, of exhaustive exploitation of natural resources, principles that prevailed prior to the pandemic. Further, it is our genuine desire that the dissemination of pseudoscientific opinions concerning the purported dangers of the COVID-19 vaccines, the slander aimed towards specialists of the medical field, and the unfounded degradation of the seriousness of the disease be terminated. Unfortunately, similar opinions are propagated in regard to climate change as well, its cause and its disastrous effects. The reality is entirely different and must be faced with responsibility, collaboration, joint actions, and common vision. Inactivity is inconceivable when in full knowledge of the shared great contemporary challenges of humanity, indifference toward our suffering brethren and toward the destruction of the very good creation is an offense against God and a violation of his commandments. Wherein exist respect towards creation and tangible love toward man, the beloved of God, therein God is present. After the Holy and Great Council of Crete in 2016, the Ecumenical Patriarchate, in accordance to its spirit and decisions, appointed an official commission comprised of theologians to draft a document on the social implications of our faith and on the social mission and witness of the Orthodox Church in the contemporary world. This text, which was approved for publication by the Holy and Sacred Synod and is entitled For the Life of the World Toward a Social Ethos of the Orthodox Church, states the following. The Church encourages the faithful to be grateful for and to accept the findings of the sciences, even those that might occasionally oblige them to revise their understandings of the history and frame of cosmic reality. The desire for scientific knowledge flows from the same wellspring as faith's longing to enter ever more deeply into the mystery of God. The Holy Great Church of Christ emphatically highlights the indivisibility of the natural environment's protection and the philanthropic care for one's neighbor. Both an eco-friendly stance and the recognition of the sacredness of the human person are a liturgy after the liturgy, vital dimensions of the Eucharistic actualization of the Church. The life of the Church is a manifest respect for creation, as well as the place and way of experiencing the culture of personhood and of solidarity. Most honorable brothers and cherished children, throughout this difficult period, it is an essential pastoral duty of the Church to undertake initiatives for the containment of the pandemic. And it is also a categorical ethical mandate to support global access to the immunization against the coronavirus, especially in poorer nations, in accordance with the words of the Lord, inasmuch as you have done it unto one of the least of these, my brethren, you have done it unto me, Matthew 25:40. We ought to love one another as Christ has loved us, Ephesians 5:2, and to show ourselves as priests of creation, safeguarding and cultivating it with care and affection, and offering in thanksgiving this exceedingly precious gift of God's grace unto the Creator of all. In closing, we wholeheartedly wish unto all a blessed, healthful, and fruitful new ecclesiastical year, and we call upon you, through the intercessions of the Theotokos Pamakaristos, the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, to whom be the glory and the dominion unto the everlasting ages. Amen. September 1st, 2021, Bartholomew of Constantinople, fervent supplicant of all before God. The encyclical from our ecumenical patriarch, Bartholomew, brothers and sisters. I will just add a few words about the significance of today as September 1st, which was always the beginning of the new year, historically, the new civil year, because of the completion of each year centered around the harvests. So we here have lost a connection, as our patriarch said, to the actual natural world. The natural world has a certain dictated patterns of seasons, and that is why almost all ancient cultures began their civil years around the time of the harvest being closed and starting a new year in planting. In particular, Israel
who the church is the new Israel, had the feast of the blowing of the trumpets every September 1st, as described in Leviticus 23 and Numbers 29. Speak to the children of Israel, saying, in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a rest, a memorial of trumpets. It shall be to you a holy convocation. You shall do no servile work, and you shall offer a whole burnt offering to the Lord. This is what is known in Hebrew as Rosh Hashanah. You've heard that. That is the feast of the blowing of trumpets. It is a feast of thanksgiving. And as it says, it marked the beginning of their civil year. It says in the seventh month, because the first month was Nisan, which, as we know, was the month in which Christ was crucified and rose again. And that was their first liturgical month. So for them, the civil year was subordinate to the liturgical year. It was also for the Israelites, the Hebrews, and for us, the traditional anniversary of the creation of Adam and Eve. So September 1st is the day on which the creation occurred of Adam and Eve. In the church, we commemorate, as we heard in the gospel, the Savior's entry into the synagogue on this auspicious day, where he publicly announced his ministry by reading from the prophet Isaiah, as recorded in the Gospel of Luke. The Spirit of the Lord is upon me, for which cause he hath anointed me. Anointed is Christ. Christ is the anointed one. So how do we apply this mentality, this knowledge, this reality of the created order and praying for it, and it being created today, to ourselves? Saint Dimitri of Rostov writes, therefore, offering him thanksgiving, Evcharistia. He was writing in Russian, but of course that is Evcharistia, which we just offered. Let us celebrate that acceptable year of the Lord, for we have received many and ineffable good things from his hand. Let us make haste to be well-pleasing in his sight. Let us celebrate not the indiction enacted by the Roman emperors, for the Byzantine Empire and the Roman emperors also had their civil year beginning in September, but that which has been ordained for us by Christ, the heavenly King of glory. The tribute due to Christ from us on the occasion of the indiction is the keeping and the fulfillment of his holy commandments. For Christ, our King, does not ask of us iron or brass. Make an ecclesiastical New Year's resolution, brothers and sisters. Give thanks every day. Cultivate, as it is said, an attitude of gratitude. And as Saint Dimitri tells us, the other side of this coin of gratitude is to refocus on the keeping of Christ's holy commandments, in which are life, and, as we have said, which are truly summed up in the true great commandments. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and with all of your mind. Love your neighbor as yourself. Let us go forth and keep the commandments and love. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. May the blessing of the Lord and his mercy come upon you, and by his divine grace and love for mankind, always, now, and forever, and unto the ages of ages. Amen. Glory to you, Christ our God, our hope, glory to you. Christ, our true God, through the intercessions of his all-pure and all-immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven,
the supplication of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, of our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of St. Simeon the Stylite, and of the holy 40 virgin martyrs and ascetics, and their teacher, the deacon Amun, whose memory we celebrate today, and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is good and loves mankind. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. May the Holy Trinity protect each and every one of you, and may we all have a happy new year, a happy and blessed and full of Christ's love new year. It is traditional to do both on the first of the month, and more importantly, on the first of the year, a blessing of the waters. So immediately now, following, we will start the service of the blessing of the waters so that we can sanctify once again this temple and dedicate it to the glory of God for the upcoming year. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ την δέησήν μου τη αληθεία σου, άκουσον τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση να του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, τα πενιουσίνη γίνει τη ζωή μου, κάθισε έμεν σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδίεσαι με το πνεύμα μου, εν μία ταράχτη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτη, αεν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προσέτα χείρα μου, ψυχή μου γέννη δρόση, ταχύ άκουσον μου, κρίξε λεπτό πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσουμε τι καταπένωσιν ει λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, του πισίλη, αγνώρισον μου, κερδόν εν υπορεύση μου, ότι προσέτα την ψυχή μου, εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε προ εκατέφυγον, διδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, και το όνοματό σου, κύριε ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθρύψω στην ψυχή μου, και το ελαιό σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I defended myself against them. God is the Lord and He revealed Himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Παρακύριο έγινε το άπτη και έστειθε μας την οφθαλμή Σιμών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Our humble sinners now, let us run in earnest unto the Theotokos and in repentance fall down to her and cry out from the depths of our souls. Show compassion unto us and provide your assistance. Hasten, we are perishing in our many transgressions. Turn not your servants empty-handed away, for we have found you, O Lady, our only hope. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεσούς εις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πίνετο. Η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα Συ. Both now and forever and unto the ages of ages, Amen. We the unworthy shall not ever be silent, O Θεοτόκος, from proclaiming your powers. For were you not concerned to intercede for us, who would have delivered us from such manifold dangers, and who else would up to now have preserved us in freedom? O Lady, we shall not depart from you, for you ever save your servants from evils of every kind.
Have mercy on me, O God, according to your great mercy, and according to the abundance of your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin, for I know my lawlessness and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and overcome when you are judged. For behold, I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Behold, you love truth, you showed me the unknown and secret things of your wisdom. You shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed. You shall wash me, and I will be made whiter than snow. You shall make me hear joy and gladness. My bones that were humbled shall greatly rejoice. Turn your face from my sins and blot out all my transgressions. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your guiding spirit. I will teach transgressors your ways, and the ungodly shall turn back to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in your righteousness. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. For if you desired sacrifice, I would give it. You will not be pleased with whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit. A broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, and do good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Then you will be pleased with the sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings. Then shall they offer young bulls on your altar. Ήτο χαίρεδι αγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον κτίστην των ίδιων παρθένε σώζε τους εμεγαλύνοντα. You received the joyful message through an angel, and to your own creator did you give birth. All holy virgin, save us all who magnify you. Apostoli Theotokos, save us. We extol your Son, O Virgin Theotokos, and we cry out to you, the Immaculate. O Lady, save us, your servant from jeopardy. Most holy Theotokos, save us. Of the emperors and the prophets and the apostles and the martyrs, since you are the pride and joy and the protection of the world, all blameless one. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς γλώσσα πάσα εφημί και μακαρίζει και δοξάζει τον άχραντον τόκον σου, τον Ορθοδόξον Μαρία Θεόν ημφέ. Most holy Θεοτόκος, save us. O my Christ, as one compassionate, forgive me, the unworthy one of all my debts, I pray, to the entreaties of her who gave birth to you. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς επισέ μου τας ελπίδας ανέθεμην Θεοτόκε σώσοντες πρεσβείες σου και δώρισέ μη πτεσμάτων την άφεση. Most holy Θεοτόκος, save us. As the mother of the life giver and savior, vivify me and save me, O blessed one, by interceding for you are the hope of our souls. Most holy Θεοτόκος, save us, save our souls, O Virgin, through your intercessions as the one who conceived in your holy womb, the creator of all things, all blameless one. Most holy Theotokos, save us. Theotokos, you gave birth unto the Logos by a word and a manner past reasoning. Importune him to save our souls, all lauded one. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ηλαιών μη τον κριτήντε και ιών σου επτεκώτη υπερ πάντα άνθρωπον. Τεσσες πρεσβείες απέργασε δεσποινά. Most holy Θεοτόκος, save us. Duty bound we cry to you, the Θεοτόκος, ever virgin and pure, rejoice, and we implore that by your intercessions we be saved. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς λύτρωσε με του πυρός του αιωνίου και βασάνων των αποκειμένων μη Θεογεννήτωρο, πως μακαρίζωσε. Most holy Θεοτόκος, save us. Overlook not the petitions of your servants. We implore you, O Lady, extolled by all, to be delivered from every predicament. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς νοσημάτων και παντίων αλγιδώνων και κινδύνων ημάς ελευθέρωσον, Ιερά σου σκέπη καταφεύγοντα. Most holy Θεοτόκος, save us. Strange indeed, O Θεοτόκος, is the wonder that was wrought in you for the maker of all, who is our God, for us from you was born like us. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, ο ναός σου Θεοτόκε ανεδειχθεί ιατρείων νοσημάτων άμυστων και θλιβωμένων ψυχών παραμύθιων. Most
Most Holy Theotokos, save us. O Holy Theotokos, as the Mother of the Savior, deliver your servants from perils and every other grave necessity. Most Holy Theotokos, save us from impending threats of danger. Save your servants and deliver them from every injury of soul and body. O Lady, all Immaculate. Most Holy Theotokos, save us. Virgin Theotokos, by your intercessions, save us all who were for refuge flee unto you. From all distress and necessity, deliver us. Τις περαγία Θεοτόκες όσον ημάς, τις προστρέχον το ναό σου Θεοτόκε, που λαμβάνει ταχαίως την ίασιν. Ψυχής ομούτε και σώματος άχραντε. Most Holy Theotokos, save us, importuned by all the saints, O loving Master, and the heavenly orders, and by the prayers of her who bore you, be gracious to me, O Lord. Υπεραγία Θεότοκες όσον ημάς, φύσε σώτερ των ψυχών των τεθνεώτων, επελπίδη ζωής αδελφών ημών, και άνεσάφες αυτής τα εγκλήματα. Most Holy Theotokos, save us, mercy seat for all the world, rejoice, O Virgin, jar containing the manna divine, rejoice, and gilded lampstand of the light, O Bride of God. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ψαλωμένσι το Θεό το εν τριάδι, εκβοώντες φωνήν την Τρισάγιον, εκδισοπούντε σωτηρία στεύξαστε. Most Holy Theotokos, save us. Pray, O Virgin, who gave birth unto the Savior and the Master and Lord of the universe, and importune Him earnestly to save our souls. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν δοξολογούμεν και το Πνεύμα το Άγιον λέγοντες, Τριάς Αγίας όσοντας ψυχάς ημών. Both now and forever and unto the ages of ages, Amen. You ineffably conceived and then gave birth to the Creator Himself in these latter days. O Virgin, save us who magnify and call you blessed. Της ευσπλαχνίας την πύλη να ανοίξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χίσομεν, ρισθήμεν διά σου των περιστάσεων, σιγαρή η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are God, our holy, and to you do we offer up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Νην επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει Κρήτης. Αλλά επίστρεψον ψυχή προς μετάνοιαν, ως η πόρνη κράζουσα συνδάκριση, Κύριε ελέησον με. You have rained down a fountain of cures upon the waters in the all-holy shrine of the Virgin today, O Christ. And by the sprinkling of your blessing, you drive away the illnesses of the infirm, O Physician of our souls and bodies. O Mary Theotokos, as a virgin ever knowing wedlock did you give birth, and you remained a virgin, O Mother, unwedded. Entreat Christ our God that we be saved. O Holy Virgin Theotokos, guide aright the works of our hands, we pray, and ask for the remission of our offenses, as we chant now the hymn of the angels. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος,
eleison imas. Sing it with power, dynamis. Dynamis, holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Πρόσκομε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από την ως δηλιάσω. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, διηνετίανου και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλιν εγώ έσομαι πεπιθός επ' αυτό, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκεν ο Θεός, επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σάρκος και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος, έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζηναίνοχη εις ανδουλίας, που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεσθε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. The reading is from Paul's letter to the Hebrews. Wisdom, let us be attentive. Brethren, he who sanctifies and those who are sanctified have all one origin. That is why he is not ashamed to call them brethren, saying, I will proclaim thy name to my brethren. In the midst of the congregation, I will praise thee. And again, I will put my trust in him. And again, here am I and the children God has given me. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same nature, that through death he might destroy him who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong bondage. For surely it is not with angels that he is concerned, but with the descendants of Abraham. Therefore he had to be made like his brethren in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make expiation for the sins of the people. For because he himself has suffered and been tempted, he is able to help those who are tempted. Peace be to you. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προφητική κολυμβήθρα, οι επιλεγωμένοι Εβραίστη Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του είδωτος κίνηση. Άγγελος γαρ κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα, και τάρετε το είδωρ, οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του είδατος, υγιής έγινε το. Οδήποτε κατήχε το νοσήματι. The reading is from the Holy Gospel according to John. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Hebrew called Bethesda, which has five porticos. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and troubled the water. And whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had.
εν ειρηνή του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελεήσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελεήσον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσαθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάνων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελεήσον. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For our Archbishop Epiphoros, for the Honorable Presbyterate, for the Diaconate in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For our country, for the President, and for all in public service, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For this city and for every city and land, for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That this water may be hallowed by the might and operation and descent of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That there may descend upon these waters the cleansing operation of the supersubstantial Trinity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That this water may be to the healing of souls and bodies and for the banishment of every hostile power, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That there may be sent down upon it the grace of redemption, the blessing of the Jordan, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For all of them who need God to help and give protection, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That he will illuminate us with the light of the understanding of the consubstantial Trinity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That the Lord our God will show us forth as sons and daughters and heirs of his kingdom through the partaking and sprinkling of these waters, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, the scientists, and the essential workers, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Lord our God, who are mighty in counsel and wondrous in all your deeds, the creator of all things, who keep your covenant and your mercy upon all those who love you and keep your commandments, who receive the devout tears of all that are in distress, for this cause did you come in the similitude of a servant, scorning not our image, but giving true health to the body and saying, lo, you are healed, sin no more. And with clay did make man's eyes whole, and having commanded him to wash, made him by your word rejoice in the light, putting to confusion the floods of passions of enemies, and drying up the bitter sea of life of the same, subduing the waves of sensual desires heavy to be endured. Do you, the same Lord and King who loves mankind, who has granted to us to clothe ourselves in the garment of snowy whiteness, by water and by spirit, send down upon us your blessing, and through the partaking of this water, through sprinkling with it, wash away the defilement of passions. Yea, we beseech you, visit our weaknesses, O good one, and heal our infirmities both of spirit and of body through your mercy, through the prayers of the all-pure, exceedingly blessed Lady Theotokos and ever-Virgin Mary, through the intercessions of the precious and life-creating cross, through the protection of the glorious bodiless powers of the heavens, through the intercessions of the glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and all-praiseworthy apostles, of the holy and God-bearing fathers, of our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, of our fathers among the saints, Athanasius, Cyril, and John the Merciful, patriarchs of Alexandria, of Nicholas of the Bishop of Myra and Nicaea, of Spirit on the Wonderwork of Trimethus, and of Nectarios of Pentapolis, the wonder worker, of the holy glorious martyrs George the Victorious, Demetrius the Exhaler of Myrrh, Theodore of Tyron, and Theodore Statilatis, Minas the wonder worker, and Fanurius,
of the holy, glorious, higher martyrs, Charalambos and Eleftherios, and of all the righteous martyrs, of the holy and righteous forefathers, Joachim and Anna, of the holy wonder-working unmercenaries, Cosmas and Damien, and Theodoti, their mother, Kyrios and John, Pandalemon and Enmolos, Samson and Diomedes, Mokios and Enekitas, Thaleleos and Tryphon, of Saint Simeon the Stylite, and of the holy 40 virgin martyrs and ascetics, and of their teacher, Amun the deacon, whose memory we commemorate today, and of all your saints. Preserve, O Lord, the President of the United States and all other civil authorities enabled by the Orthodox people, the American people. Save, O God, all Orthodox bishops who rightly divide the word of your truth, granting unto them spiritual and bodily health. Be merciful unto this Christian habitation which labors for you. Have in remembrance, O God, every priestly and monastic order in their salvation. Have in remembrance, O God, both those that hate us and those who love us, the brethren and those who serve with us, the people here present, and who for any cause are worthy of blessing and have gone forth, having empowered us and worthy that we are to pray for them. Having remembrance, O God, our brethren who are in captivity and affliction, and show mercy unto them according to your great mercy, delivering them from every tribulation. For you are the fountain of healing, O Christ our God, and to you do we send up all glory, together with your eternal Father and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Τα σκεφαλάνσιμον το κυρίω κλίνομε. Συ κυρίε. Bow down your ear and listen to us, O Lord, who deigned to be baptized in the river Jordan and there sanctified the water. Bless us all who by the bowing of our heads do show forth our apprehension that we are your servants. Grant that we may be filled with your sanctification through the partaking of this water, and let it be for us, O Lord, for the health of soul and body. For you are the sanctification of our souls and bodies, and to you do we give glory, thanksgiving, and worship, together with your eternal Father and your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Save, O Lord, your people and bless your inheritance. Grant victory to the faithful against the adversaries of the faith, and protect your people by the power of your cross. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άχραντε. Since you have a fountain of healings, O holy, unmercenaries, you dispense cures to all in need, for you have been granted very great gifts from the ever-flowing wellspring of Christ.
says to you who emulate the zeal of the apostles, behold, I have given you authority over unclean spirits, so that you might drive them out and cure every disease and illness. Having truly lived according to his commandments, freely you received, and therefore freely you give healing the ailments of our souls and our bodies. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πνεύσον παρακλήσε εσύ σώνη και τον Παναμόμε, Παύουσα δεινών ημών επαναστάσεις, πάσης θλίψεως ημάς απαλλάτουσα. Σε γαρμόνιν ασφαλή και βέβαιαν άγκυραν έχομεν, και την συμπροστασίαν και εκτιμέθα, μη εσχυνθόμεν δέσποινα σε προσκαλούμενη, σπεύσον εισι και εσύ αν τον σοι πιστός βόντων, χαίρε δέσποινα η πάντων βοήθεια, χαρά και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών. Have mercy on us, O God, according to your great mercy, we pray you hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again we pray for our Archbishop Epidophoros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of the sins of all pious and Orthodox Christians living and visiting in this city, the parishioners, the members of the parish council, and every ministry of this parish, and the donors and benefactors of this holy church, and the servants of God who celebrate this holy feast. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again, we pray for the protection of this holy church, this city, and every city and land from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil strife, and accidental death, that our good and loving God may be merciful, gracious, and favorable to us by turning and keeping from us all wrath and sickness, and deliver us from his just rebuke, and have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Again we pray that the Lord our God may hear the prayer of his sinners and have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Hear us, O God, our Savior, the hope of all those who live everywhere on earth and those far out at sea or in the air. Be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us.
For you are a merciful and loving God, and to you do we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Glory to you, O Christ our God, and our hope, glory to you. May Christ our true God, through the intercessions of his all-pure and all-immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable Bartlett's powers of heaven, the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of Saint Simeon the Stylite, and of the holy 40 virgin martyrs and ascetics, and their teacher, Amun the Deacon, whose memory we celebrate today, and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is good and loves mankind. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. At this time, we invite you to make your offertories of love to the cathedral, whether it be through text messaging, votive candle, faith direct, etc. Please come forward and receive andidoron, those of you who are here, and may this year be filled with every blessing for all of you. And one more tidbit, this is because so many martyrs and others are commemorated this day, this became a day where everyone whose feast day, whose death day we didn't know, started being commemorated this day. So if a person you know who has a name that you can't find anywhere else in the calendar, today is their feast day, so chronia pola to everybody.